Γιατί εγώ θέλω να περάσω σε άλλο δικό μου αγαπημένο μετά τον Σούπερ, Tom Ford, πάμε σε έναν άλλο. Σούπερ Σταρ, εγώ το λέω και το εννοώ. Όχι μόνο για τη λάμψη του, όχι μόνο γιατί έχει βρει τον τρόπο να αρέσει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο γιατί έχει καταφέρει να κάνει πραγματικά συνεχόμενες επιτυχίες, είτε στην τηλεόραση, είτε πια για δεύτερη φορά πλέον και στον κινηματογράφο. Είμαστε νομίζω όλοι, όχι μόνο εγώ, πολύ περήφανοι για αυτό το παιδί το πανέμορφο και το πολύ ταλαντούχο, γιατί κατάφερε πραγματικά μέσα από την ταινία του που προβλήθηκε πέρσι πρώτα στην Ελλάδα, η οποία έφτασε πάνω από 700.000 εισιτήρια. Μιλάμε τώρα για την εποχή που ζούμε, για ταινίες ακόμα και για ξένες. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Το καταλαβαίνετε. Αλλά είμαστε ακόμα πιο περήφανοι που η ταινία αυτή, Ένας Άλλος Κόσμος, του Χριστόφορου Μπακαλιάτη, που είναι σήμερα εδώ, έχει ξεκινήσει να ταξιδεύει όλο τον κόσμο και να κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μάλιστα τώρα, πολύ σύντομα, δηλαδή αμέσως μετά τις γιορτές, αυτό το υπέροχο, καταπληκτικό, λαμπερό, μοναδικό, ιδιαίτερο παιδί, ο Χριστόφορος δηλαδή, θα πρέπει να ξαναφύγει, γιατί στη Νέα Υόρκη κάτι πολύ σπουδαία πράγματα έρχονται. Θα μας τα πει ο ίδιος. Γεια σου. Χριστοφοράκο μου. Γεια σου, αγόρι πολύ μου γλυκό. Που έχουμε κάθε χρόνο το ραντεβού του, του Δεκέμβρη. Έτσι. Κάθε το ραντεβού του Δεκέμβρη. Κάθε Δεκέμβρη εντωμεταξύ ο Χριστόφορος κάτι κάνει. Μα το ξεκινάει, μα ήρθε η ώρα να το βγάλει στις οθόνες, τις μεγάλες ή τις μικρές. Είναι ο μήνας σου, είναι και ο μήνας των γενεθλίων σου βέβαια. Είναι, ναι, αύριο καλή ώρα. Αύριο. Χρόνια σου πολλά, πολύχρονος, ευτυχισμένος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και τι να σου πω, και να συνεχίσεις να είσαι πολυταξιδεμένος και με όλα αυτά που μαζεύεις και βλέπεις όλο τον κόσμο και με όλα αυτά που, δεν ξέρω, η φαντασία σου τα συλλέγει και τα περιπλέκει μαζί με τις πραγματικότητες που συναντάς. Ναι, το σουρεάλ είναι ότι ένα χρόνο μετά ξαναμιλάμε ακόμα για την ίδια ταινία. Αυτό είναι το. Γιατί το, η ταινία το συνεχίζει για να προχωράει. Ναι, η ταινία. Στο Θεό. Πήγε πολύ καλά και τώρα αρχίζει να ανοίγει στο εξωτερικό, οπότε. Θέλω να μου πεις τώρα πραγματικά. Ναι. Εσύ ο ίδιος δεν είσαι πολύ περήφανος με τον εαυτό σου που μέσα από την ταινία αυτή που μας παρουσίασες πέρσι, Ένας Άλλος Κόσμος, και που νομίζω ότι εν τέλει όλοι την είδαμε. Γιατί δεν την είδαμε μόνο, δεν είναι μόνο τα 700.000 εισιτήρια στον κινηματογράφο, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Άλλος ήθελε σε DVD, άλλος ήθελε με άλλο τρόπο. Πλέον δηλαδή μπορούν να τη δουν όλοι. Αλλά το 700.000 εισιτήρια για τη δικιά μας χώρα, που ούτε μεγάλες ξένες ταινίες, αυτές που σπάνε τα ρεκόρ, μας τα λέει κάθε φορά ο Θοδωρής, αυτές οι με τα. Πώς το λένε. Αχ, μωρέ. Με το διάστημα που εγώ δεν μπορώ να τις δω, αλλά που εν πάση περιπτώσει γίνεται χαμός όλο τον κόσμο. Ναι. Τις ξεπέρασες κι αυτές. Δηλαδή το νούμερο σου είναι τρομερό. Χριστόφορε. Κοίταξε τώρα το κομμάτι, το νούμερο και τα εισιτήρια είναι κάτι το οποίο περνάει, αλλάζουν τα πράγματα. Είναι κάτι που ναι, σίγουρα είναι πολύ. Τι σου είναι, δίνει δύναμη, σου δίνει όθηση, σου δίνει πράγματα. Αλλά. Εγώ νομίζω ότι αν αυτή η ταινία δεν είχε βγει σε τόσο τρελή εποχή κρίσης και είχε βγει 5 χρόνια πριν, 10 χρόνια πριν, ναι, θα είχε ξεπεράσει το εκατομμύριο. Και λέω το εκατομμύριο γιατί αυτό είναι το οροφή σε τέλειες εποχές. Ναι, ναι, ναι. 15 χρόνια πριν που είχαν κάνει. Είχε κάνει ποια ταινία, νομίζω. Μια ταινία, νομίζω, τον Ρέπα Παπαθανασίου, το Safe Sex. Ναι, και το Safe Sex. Που πρόσεξε τώρα. Μιλάμε για μια ταινία που είναι κωμωδία. Ναι. Η κωμωδία πάντα έχει πιο εύκολο κοινό. Ναι, βέβαια, βέβαια, έτσι? Βέβαια. Είναι πιο δύσκολο μια ταινία που είναι κοινωνική, δραματική. Ακριβώς. Δηλαδή, άμα σου δείχνει αυτή η ταινία 700.000 εισιτήρια μέσα στην κρίση. Εντάξει, μπορούμε μόνοι μας να πολλαπλασιάσουμε και να βγάλουμε το μέγεθος. Έφυγες, βρε, από εδώ. Μένεις για πάντα πια Αμερική. Άντε, όλος ο κόσμος μου το λέει. Ναι, και εμένα, όλος ο κόσμος με ρωτά στον δρόμο και με ρωτάνε. Πες την αλήθεια. Καμία σχέση. Πώς καμία σχέση. Λόγω της ταινίας. Ναι. Ταξίδεψα στο εξωτερικό. Η ταινία θα ξαναπάω τώρα γιατί 13 Γενάρη ανοίγει στη Νέα Υόρκη. Οπότε και μετά στο Λος Άντζελες. Οπότε θα πάω πάλι για 2 μήνες. Είχα πάει για 2 μήνες. Η βάση μου, το σπίτι μου, τα πράγματά μου, τα χαρτιά μου, οι άνθρωποι μου είναι εδώ. Ναι, στο εξωτερικό το ιδανικό θα ήταν να μπορώ να το μοιράζω. Φεύγει σιγά σιγά. Σιγά σιγά, ε. Δεν λέω απότομα. Τώρα εντάξει, άμα προκύψει όχι και κάτι, μπορεί και να μας φύγεις και εντελώς, δεν ξέρω. Όχι. Υποθετικά πάντα, το ιδανικό σου λέω θα ήταν να μπορούσα να μοιράσω τα πράγματα, ναι, να μπορώ να κάνω συνεργασίες με το εξωτερικό, να έρχομαι εδώ, να κάνω τα γυρίσματά μου. Αλλά η βάση μου και το σπίτι μου είναι και παραμένει η χώρα μου. Πες μου λίγο, θα πω μάλλον εγώ αναφορικά. Απλά με έχεις πετύχει με πολύ χάλια φωνή. Τι έγινε, λοιπόν, γιατί και εσύ. Ναι.
Τι γίνεται, ρε παιδιά, όλοι είναι άρρωστοι. Δεν ξέρω. Εγώ ευτυχώς κατά τα άλλα είμαι καλά. Εδώ είναι το πρόβλημά μου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η ταινία έχει ήδη προβληθεί σε Λος Άντζελες, Ουγγαρία, Ζυρίχη, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αδελαίδα, Πέρθ, πάλι στην Αυστραλία, Καντέρα, Βραζιλία, Ελβετία. Και τώρα προγραμματίζεται να προβληθεί σε Νέα Υόρκη, Λοζάνη, Γένοβα. Και επίσης μέσα στο 17. Πού να τα πω όλα αυτά. Ναι, κάτσε μωρή. Μέσα στο 17 θα πάει Ισραήλ, Πορτογαλία, Τουρκία, Βουλγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία, Κροατία, Κίνα, Ινδία, Φιλιππίνες, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Βιετνάμ. Διεθνή τα γόρη μας πάει. Μας χαιρετάει. Αγχώθηκα. Εγώ σας το λέω. Αγχώθηκα. Αγχώθηκα. Εγώ σας το λέω. Λοιπόν, η ταινία πήρε διανομή στην Αμερική. Mm. Και ξεκινάει από τις 13 Ιανουαρίου να παίζεται στη Νέα Υόρκη. Και από τις 20 Ιανουαρίου ξεκινάει να παίζεται στο Λος Άντζελες. Τώρα πώς θα πάει και αν ο κόσμος θα πάει να τη δει. Όταν παίζει στο εξωτερικό η ταινία, σταμάτα μου. Ναι. Δεν θέλω κάτι μια εδώ μέσα. Ναι. Λοιπόν, όταν η ταινία θα παίξει στο εξωτερικό και όσες φορές έχει παιχτεί, παίζει υποτιτλισμένη ή αλλάζουν τις φωνές. Υποτιτλισμένη. Θέλω να μου πεις πώς το σκέφτεται ο κόσμος του εξωτερικού. Φαντάζομαι σε κάθε χώρα είναι και άλλες αντιδράσεις. Δηλαδή, σκέφτομαι και εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα, εμείς είμαστε μια χώρα που πέραν των παιδικών ταινιών δεν θέλουμε τις ξένες ταινίες. Από ποια χώρα και να έρχονται να βάζουμε φωνή. Θέλουμε να το διαβάζουμε από κάτω. Ναι, αυτό οι ξένοι δεν είναι τόσο εκπαιδευμένοι σε αυτό. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με υπότιτλους. Ναι, γιατί εμείς όλες οι ταινίες είναι ξένες. Ακριβώς. Οι ξένοι έχουν μεγαλώσει και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο με ντουμπλάρουν. Εμείς όχι, δεν είμαστε αυτής της παιδείας τόσο πολύ. Εμείς και είναι καλύτερο κιόλας, ακούμε κανονικά τους ηθοποιούς και διαβάζουμε τους υπότιτλους. Τώρα οι αντιδράσεις του κοινού στο εξωτερικό. Κοίταξε, δεν έχω πάει σε πολλές χώρες να δω την προβολή, γιατί τώρα ξεκινάει, Γενάρη ανοίγει έξω. Στα φεστιβάλ, αλλά όχι, στη Ζυρίχη είχα πάει και είχα δει και ήταν εντυπωσιακό το ότι έκατσα επίτηδες, γιατί συνήθως όταν παίζεται η ταινία, εγώ τι κάνω, με το που ξεκινάνε οι τίτλοι, φεύγω, πάω, πίνω ένα καφέ. Τρώω, πίνω ένα ποτό και ξαναγυρνάω πίσω για το περίφημο Q&A, ναι, για τις ερωτοαπαντήσεις με το κοινό. Στην Ελβετία όμως, στη Ζυρίχη, ένα βράδυ, αποφάσισα να κάτσω και να δω την ταινία μόνο και μόνο, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω μία αίθουσα γεμάτη ξένους. Πώς αισθάνεται, πώς νιώθει, πώς αντιδρά, κάθε αντίδραση. Πώς αντιδρά ακριβώς. Ναι. Και μπορώ να σου πω ότι αντιδρούσε ακριβώς, είχα την αίσθηση ότι ήμουν σε μία αίθουσα στην Αθήνα. Αλήθεια. Και αυτό ήταν το που με έκανε πολύ χαρούμενο και περήφανο, ότι κοίτα να δεις, μπορείς όντως με τον κινηματογράφο να επικοινωνήσεις σε διαφορετικούς λαούς, σε διαφορετικές κουλτούρες, σε διαφορετικούς πολιτισμούς, σε διαφορετικές χώρες, το ίδιο θέμα. Ξέρεις κάτι, η ταινία σου, αυτή που για μένα ήταν πολύ πιο δυνατή, δηλαδή αυτό αισθάνθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η πρώτη ταινία, πάρα πολύ. Ναι. Αλλά η δεύτερη, ένιωσε ότι μας έβαλες και σε άλλα πράγματα. Ναι. Δηλαδή και μ' άρεσε αυτό. Ναι. Θέλω όμως να μου πεις, επειδή εμάς ας πούμε, εκτός από το κομμάτι των τριών ερωτικών ή συναισθηματικών, όπως θες πες το, ιστοριών, υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είχε να κάνει με τη σχέση δύο ανθρώπων από άλλους κόσμους. Δηλαδή, βέβαια, ενός μετανάστη κυνηγημένου, με όπως είναι τέλος πάντων, βέβαια, οι περισσότεροι μετανάστες σήμερα, και ενός μιας κοπέλας από ένα σπίτι κανονικό, μιας μεσαίας οικογένειας, αστικής, τέλος πάντων κανονικής. Θέλω να μου πεις όμως, εμείς ζούμε με το θέμα αυτό το μεταναστευτικό σήμερα στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Άλλοι λαοί δεν το έχουν. Αυτό λοιπόν πώς το είδαν, τους ενδιέφερε αυτό το κομμάτι, τους άγγιξε. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό ότι καταρχήν την ώρα που έγραφα την ταινία ήταν κάτι που πίστευα ότι μόνο εμάς αφορούσε. Α. Τα πράγματα όμως πολιτικά έχουν αλλάξει και αφορά όλη την Ευρώπη. Το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό έχει αλλάξει το χάρτη της Ευρώπης σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Θέλω να σου πω όμως ότι ειδικά στην Αμερική, από τις δοκιμαστικές προβολές, έβλεπα ότι συνέχεια αυτό που τους άρεσε πιο πολύ, η ιστορία που τους άρεσε πιο πολύ, ήταν η πρώτη ιστορία. Των δύο νέων. Ναι. Και όλο αυτό το θέμα. Και μου έκανε εντύπωση. Και όταν τώρα, ακόμα και η αφίσα που φτιάχτηκε, γιατί φτιάχτηκε άλλη αφίσα σε κάθε χώρα, η κάθε χώρα φτιάχνει τη δικιά της αφίσα. Εκείνοι το επιλέγουν, με ενδιαφέρει αυτό. Βέβαια. Η εταιρεία διανομής στη χώρα που αναλαμβάνει την ταινία έχει όλο το κομμάτι της προώθησης, έχει όλο το κομμάτι της αφίσας, όλο το art, τα πάντα. Οπότε εγώ δεν έχω λόγο εκεί πέρα παρά μόνο καλλιτεχνικά ότι παιδιά, αν κάτι δεν μου αρέσει. Ναι. Όταν λοιπόν είδα την αφίσα της Αμερικής, είναι τα δύο νέα παιδιά, φυσικά και ο J.K. Simmons, γιατί ουσιαστικά αυτό πουλάνε. Είναι ο δικός τους άνθρωπος. Εννοείται. Αλλά επί της ουσίας, αυτό στο οποίο επικεντρώνονται είναι το κομμάτι του μεταναστευτικού παύλα προσφυγικού. Και ειδικά το κομμάτι με τη Συρία είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη και πιστεύω ότι όλοι όμως πια έχουν αλλάξει τα πάντα στον κόσμο. Οπότε ναι,
Αλλά σε κάθε χώρα βλέπεις. Σε μια χώρα, στις βόρειες χώρες, πιο πολύ τους άρεσε η δεύτερη ιστορία. Στις νότιες χώρες, πιο πολύ τους άρεσε η Μαρία και ο JK. Καλά, η Μαρία αρέσει σε όλους. Τη λατρεύουνε. Δηλαδή να πρέπει να. Κάτι. Τι? Μεταξύ μας, έχουμε καταλάβει ότι και εσύ τη λατρεύεις. Ναι, εννοείται ότι τη λατρεύω. Τι τις κάνεις εκεί στο Instagram, τι τις έχετε κάνει. Δείτε λίγο τι κάνουνε, τι κάνει ο Χριστόφορος με Μαρία Καβογιάννη και τα ανεβάζουνε στο Instagram. Νέα Υόρκη, πάμε. Λοιπόν, Μαρία. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε το βιντεάκι που κάναμε. Ναι. Εδώ πέρα σου λέει ότι το είδαν 25.000 άνθρωποι. Ναι. Μπορείς να πατήσεις εδώ πέρα και να δεις ποιοι έχουν κάνει like. Ναι. Επίσης, μπορείς ανά πάσα στιγμή να μιλήσεις στον κόσμο, μπορείς να μιλήσεις, να προωθήσεις τη δουλειά σου, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ναι. Ωραία. Ναι. Ωραία. Facebook. Δεν είναι Facebook, είναι Instagram. Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άμα θέλεις να μιλήσεις και στα αγγλικά και να απευθυνθείς στον κόσμο σου και οτιδήποτε. Το έχεις. Ναι, ας τα πάνω μου. Ωραία. I'm very happy, me and Christopher, that we are here in the city. This city, this beautiful city. It's so κόμμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Λοιπόν, Χριστόφερο, να σου πω κάτι. Έλα. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Θα μείνω. Να μείνεις χωρίς μου. Ευχαριστώ. Και να σου πω και κάτι. Έλα. Θα δούλεψω εδώ. Να δουλέψεις. Θα παίρνω το ποδηλατάκι. Να το παίρνεις. Θα πηγαίνω πρωί στο γύρισμα. Έτσι. Θέλω τίποτα άλλο. Τίποτα, πολύ. Τίποτα. Τίποτα. Πού θα μείνεις? Στο Νότιγχαμ. Στο Νότιγχαμ. Στην Αγγλία. Every morning when I wake up, I make bicycle. Every morning when I wake up, I make a blessing. Every morning when I wake up, I have this healthy breakfast. Mommy, will you come with us because Pony wants to? Goodbye, Los Angeles. We are in New York. Goodbye, New York. Goodbye, everybody. Goodbye. I was very pleased to be here. I am very, very nice. Look, this beautiful room. So, I want to thank everybody. I'm very exhausted. Exhausted. Where is the lift? Όχι αυτό. Ποιο? The other bottom. The other. Yeah. Many flowers. Top, top. 26, 24. Yeah. Hundreds of flowers. Go, go. Bye. Να μας τρελάνει. Μπράβο ρε Μαρία. Μαρία μου. Ναι, δεν παιδιά. Μπορώ, δηλαδή είναι πραγματικά, δεν μπορεί κανείς να μην αγαπάει τη Μαρία, τέλος. Αυτό ήταν όλα τα, η ιδέα για τα βιντεάκια αυτά. Ναι. Βγήκε τελείως αυτό, με τα μία μέρα ήμασταν στη Νέα Υόρκη για το φεστιβάλ, που παίζονταν η ταινία στο φεστιβάλ πότε, της Νέας Υόρκης. Πότε είναι αυτά που βλέπω τώρα. Σε Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβρη. Ναι. Και ήμασταν εκεί και επειδή εγώ είχα άγχος, της λέω να κάνουμε ένα βιντεάκι για μας. Ναι. Και ξαφνικά αρχίζει και λέει, μου λέει θα μείνω εδώ, μου αρέσει εδώ, ενθουσιάστηκε με τη Νέα Υόρκη. Και της λέω πού θα μείνεις, στο Notting Hill. Και κάνει αυτό και της λέω, είμαστε στη Νέα Υόρκη. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιδέα. Καταπληκτική, καταπληκτική. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε αμέσως μετά με τον Χριστόφορο Μπακαλιάτη. Λοιπόν, σε ρωτούσα πριν από τις διαφημίσεις. Συγγνώμη, αλλά φαίνεται τόσο πάει και χειροτερεύω, δεν ξέρω. Θέλω να μου πεις τις διαφορετικότητες που έχεις δει εσύ από το πώς γίνεται μια δουλειά. Μιλάμε για κινηματογράφο πάντα. Στην Ελλάδα και πώς γίνεται στις άλλες χώρες. Αλλά ας πάμε Αμερική που τώρα το έχεις δει λίγο περισσότερο. Κοίταξε, καταρχήν μιλάμε για τη μέρα με τη νύχτα. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνουμε. Για ποιο λόγο. Όμως, όχι καλλιτεχνικά, αυτό που εγώ έχω καταλάβει, βλέποντας, συζητώντας την ταινία, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι καλλιτεχνικά, στην Ελλάδα, δεν έχουμε να ζηλέψουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε σε πολύ καλή φάση καλλιτεχνικά, όσον αφορά ηθοποιούς, όσον αφορά διευθυντές φωτογραφίας, όσον αφορά μοντέρ, όσον αφορά όλα αυτά. Εκεί πέρα που είναι η μέρα με τη νύχτα, είναι σε όλο το κομμάτι της παραγωγής, της οργάνωσης. Το budget. Στο budget και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό γιατί είμαστε μια πάρα πολύ μικρή χώρα. Βέβαια. 10 εκατομμυρίων που εκ των πραγμάτων έχουμε μια πολύ μικρή βιομηχανία.
Αλλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, γιατί αυτό που ξέρουμε να κάνουμε είναι να λέμε καλά ιστορίες, έτσι. Όταν το βάλουμε στόχο, θα το κάνουμε και θα το κάνουμε καλά. Και τώρα, ειδικά σε μια εποχή λίγο πιο παγκοσμιοποιημένη, που τα πάντα και λόγω της τεχνολογίας και λόγω των θεμάτων και όλα αρχίζουν, βλέπεις ότι και οι Αμερικάνοι θέλουν να παίρνουν και σκηνοθέτες και ηθοποιούς και μοντέρ και διευθυντές φωτογραφίας, καλλιτεχνικό δυναμικό από όλα τα μέρη του κόσμου, γιατί τα πάντα ενώνονται. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι παραγωγή, είναι λάθος να το συγκρίνουμε και να το συζητάμε. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ τη σκηνοθεσία και αυτό το έχουμε δει από την πρώτη μέρα που ξεκίνησες να γράφεις το πρώτο σου σεριάλ. Ναι. Εάν σου κάνανε πρόταση να δουλέψεις στο εξωτερικό, σαν σκηνοθέτης, να φύγεις, να πας να κάνεις μια ταινία, θα πήγαινες? Θέλω να πω με λίγα λόγια, μπορείς να σκεφτείς τον εαυτό σου να κάνει όλα αυτά που κάνεις για να βγει μια ταινία, χωρίς όμως να είναι η δικιά σου ταινία? Γιατί μέχρι στιγμής έτσι δεν το έχεις πάει και σε σειρές και στο κινηματογράφο. Ναι. Πάμε λοιπόν να σε δυσκολέψω να μου πεις, αν δεν είναι δικιά σου η ιστορία, μπορείς να το κάνεις και κάποιον άλλον? Μάλλον μπορείς, το θέλεις? Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα ήθελα να το δοκίμαζα. Δηλαδή να αφηγηθώ ουσιαστικά μια ιστορία που κάποιος άλλος έχει γράψει. Ακριβώς. Ναι. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει να λέω ιστορίες. Σίγουρα μέχρι τώρα μου άρεσε τις ιστορίες που έλεγα, να τις έγραφα κιόλας, αλλά το γράψιμο ήταν μια πιο προσωπική ανάγκη που το έκανα έτσι κι αλλιώς. Εσύ τις γράφεις, βάζεις τις μουσικές, είσαι δίπλα στο μοντέρ, το μοντάζ, το πρόμο, σκηνοθεσία, παίζεις. Δηλαδή, τι δεν κάνεις, δεν ξέρω. Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω τι άλλα κάνει κανείς σε μια ταινία. Είσαι ένας άνθρωπος που τα παίρνεις όλα επάνω σου. Ναι, πολλές φορές δεν το κάνω γιατί είμαι συγκεντρωτικός. Πολλές φορές το κάνω γιατί αν δεν πάρω κάποια πράγματα δεν θα γίνουν. Οπότε να μιλάμε και λίγο βάσει τη ελληνική πραγματικότητα. Έχει πολλές δουλειές επάνω σου. Ναι, παίρνω. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Στο εξωτερικό, filmmaker λέγεται αυτό. Ένας άνθρωπος που φτιάχνει μια ταινία. Ένας άνθρωπος που λέει μια ιστορία. Τώρα, αν θα μου κάνανε μια τέτοια πρόταση, νομίζω ότι θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά και ναι, θα πιστεύω ότι θα έλεγα ναι. Αν μου άρεσε το σενάριο, αν μου άρεσε. Αν σου άρεσε, όχι μόνο και μόνο επειδή είναι στο εξωτερικό, σκαζίλα μας. Το θέμα είναι και κάτι που να σε πιάσει μέσα σου. Εννοείται. Εννοείται. Στην Ελλάδα θα το έκανες με σειρά? Ας πούμε ότι έρχεται κάποιος που τον εκτιμάς πολύ. Ναι. Έχει μια πολύ ωραία ιδέα και σου λέει, Χριστόφορε, εγώ θέλω αυτό που κάνεις, να μου το κάνεις για 10 επεισόδια. Ναι. Θα το σκεφτώσουν να... Αν οι προϋποθέσεις και η παραγωγή ήταν αντίστοιχες με αυτές που εγώ έχω στο μυαλό μου, τα στάνταρ, τα οποία πρέπει... Πάντα, όχι να ζοριστείς να κατεβάσεις αυτά τα πιστεύω σου και τα θέλω σου. Ναι, θα το έκανα. Δεν σε πιστεύω. Γιατί? Γιατί εσύ θα τρελαθείς. Γιατί πρέπει... θα τρελαθώ? Γιατί δεν θα μπορείς. Μα ουσιαστικά τα ίδια πράγματα θα έκανα. Φαντάζεσαι και το νιώθεις όλο και... Το ζω. Σε όλο το πράγμα. Το ζω. Το ζεις πολύ. Πάλι θα το ζούσα. Δηλαδή, να το ξαναγυρίσω πίσω με αυτή την ταινία. Πόσα χρόνια, βρε Χριστόφορε, αυτή. Πότε πρώτη φορά σε είδα μπροστά μου να γράφεις καλοκαίρι στην Κρήτη και σου έλεγα, τι κάνεις εκεί, Χριστόφορε? Λοιπόν, κάνουμε όλοι βουτιές. Τι κάνεις? Αυτό... Μου λες, γράφω, Ελένη. Ήταν το 13. Λοιπόν, δείτε τώρα, μπαίνει το 17 την άλλη εβδομάδα. Ναι. Και μιλάμε για την ίδια ταινία που ο Χριστόφορος από το 13 την ξεκίνησε και φτάσαμε 17 και ακόμα την ταξιδεύει. Ναι, αλλά 13 την έγραφα, 14 τη γύρισα, 15 παίχτηκε. Σωστό. Ναι, 3 χρόνια δηλαδή στην ταινία. Ναι, την έζησα 3 χρόνια. Ακόμα τρέχουμε για την ταινία. Αλλά, ναι, η ταινία ταξιδεύει και μας αρέσει. Και γι' αυτό βέβαια, εννοώ ότι βέβαια. Το τρέχουμε, ενώ συνταξιδεύουμε μαζί με την ταινία. Ναι, μα το τελευταίο χρόνο η ζωή μου είναι σε ένα αεροπλάνο όλη την ώρα. Γιατί το προηγούμενο τι ήταν? Το προηγούμενο ήταν εδώ πέρα. Μέχρι πέρσι και πρόπερσι ήμουν όλη την ώρα εδώ. Πηγαίνω, ερχόμουν Αμερική μόνο για τα τεχνικά και τα πρακτικά σε σχέση με τον JK και όλο αυτό. Και αυτό δεν είχε και αυτό ταξίδια. Βέβαια, ναι, αλλά είχα σαν στόχο να κάνω την πρεμιέρα στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ο μεγάλο στόχο. Δεν περίμενα ποτέ ότι το είχα στο μυαλό μου. Το έγραψα και για να γίνει και έτσι, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι το κομμάτι της ανταπόκρισης και ότι θα έπαιρνε τη διανομή στο εξωτερικό, θα άνοιγε στο εξωτερικό, θα ξαναταξίδευα τώρα στο εξωτερικό. Και θέλω να τελειώσει κιόλας. Θέλω να πάω στο επόμενο. Έχεις το επόμενο στο μυαλό σου? Ναι. Με κομπλάρεις. Γιατί? Γιατί? Γιατί είπαμε, τόσα χρόνια το ζεις τόσο έντονα και πραγματικά ασχολείσαι με όλους τους τρόπους με αυτό που δεν πιστεύω ότι υπάρχει ελεύθερο πεδίο στο μυαλό σου για να μπορέσεις να σκεφτείς κάτι άλλο. Όχι να το έχεις τρέξει, έτσι να το σκεφτείς, να πεις έχω το θέμα. Γιατί πια νιώθω ότι δεν είναι το θέμα σου μόνο η προσωπική ιστορία, οι προσωπικές ιστορίες μεταξύ των ανθρώπων, αλλά θες και το κάτι ακόμα πια.
Κοίταξε, ο βασικός μου άξονας είναι πάντα το ανθρωποκεντρικό. Ναι. Ο άξονας αυτός. Ναι. Τα συναισθήματα, οι άνθρωποι πώς αντιδρούν, τι βιώνουν, τι κουβαλάνε, οι αδυναμίες και όλο αυτό το πράγμα. Το φόντο, σύμφωνα και με την ηλικία καθότι μεγαλώνουμε, αλλάζει. Οι προβληματισμοί αλλάζουν, οι οπτικές αλλάζουν, οι διαστάσεις αλλάζουν, τα πάντα αλλάζουν. Αλλά ο κεντρικός άξονας είναι το ανθρωποκεντρικό κομμάτι. Σίγουρα δεν είχα μέχρι τώρα το χρόνο να κάτσω και να γράψω με την ίδια άνεση που έγραφα παλιότερα, γιατί δεν ξέρω και ακριβώς το αντικείμενο που θέλω να καταπιαστώ. Όμως έχω στο μυαλό μου 3 διαφορετικά project, τα οποία θέλω να κάνω και θα τα κάνω μέσα στα επόμενα χρόνια. Ήδη έχω ξεκινήσει το πρώτο να το γράφω σπίτι το βράδυ μόνος μου. Για δώστε μου το βίντεο παρακαλώ. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έγραφε. Και στο σχολείο ακόμα μου τζούρωνε τα τετράδιά του στο περιθώριο. Με σύντομα σενάρια, σημειώσεις, αυτοσχέδια, μικρά θεατρικά, τη δική του εκδοχή για τη συνέχεια για το φινάλε κάποιας σειράς που είχε δει το προηγούμενο βράδυ στην ΕΡΤ. Το πρώτο δικό του κείμενο που θα έπαιρνε το δρόμο για τη μικρή οθόνη αργούσε λίγο ακόμα. Ήταν το «Η ζωή μας μια βόλτα». Πρωτοπροβλήθηκε το 1999 στο Μέγκα, όταν ο Χριστόφορος ήταν μόνο 24 χρονών. Και εγκαινίασε τη χρυσή του τηλεοπτική δεκαετία. Χίλια συγγνώμη. Πήγα να ανάψω τσιγάρο και σας είδα ξαφνικά μπροστά μου. Σίγουρα θα χτυπήσετε. Όχι. Εντάξει. Να με προσέχεις. 3 ευχές, κλείσε τα μάτια, 2 μέρες μόνο, 4. Σειρές που ανατείναξαν τα μηχανάκια της τηλεθέασης, έγιναν θέμα συζήτηση στην πόλη, προκάλεσαν, πρωτοτύπησαν, γέννησαν μια τηλεοπτική συνήθεια. Τη δραματική σειρά στη Late Night Zone της Δευτέρας. Τη μέρα του Παπακαλιάτη. Δεν έχεις βαρεθεί να ζεις έτσι. Πώς? Μόνο αυτό το στυλάκι, τον αέρα, τη δίθεν κλειδί. Η κλειδί είναι πάντα δίθεν, ακόμα δεν το έχεις καταλάβει. Τι έφεραν οι σειρές του Χριστόφορου στην ελληνική τηλεόραση και πώς την άλλαξαν. Μυθοπλαστικά ήταν από τις πρώτες που έφεραν στο κέντρο της δράσης μια νέα ή έστω νεότερη γενιά. Φίλους, κολλητούς, αδέρφια, παρέες, ένα κοινωνικό υποσύνολο. Τις οικογένειες από επιλογή. Κορίτσια και αγόρια που σπούδαζαν, δούλευαν, ταξίδευαν, ζούσαν, άλλαζαν και κυρίως ερωτεύονταν. Οι έρωτες ήταν το κεντρικό μοτίβο σε κάθε ιστορία του Χριστόφορου. Έρωτες ασύνοροι και ακραίοι, συχνά καταδικασμένοι, love stories προκλητικά, αντισυμβατικά, μεταξύ δύο ανδρών, μεταξύ ενός άντρα και μιας μεγαλύτερης γυναίκας, που αναδεικνύονταν από τις επικές πάντα και εξαιρετικά καλογυρισμένες ερωτικές σκηνές. Ήταν σειρές από όπου πέρασαν μεγάλοι πρωταγωνιστές, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Φιλαρέτη Κομνηνού, η Νένα Μεντίου, αλλά και που ανέδειξαν τηλεοπτικά μια φουρνιά ταλαντούχων νέων ηθοποιών. Την Ιωάννα Παπά, τον Χρήστο Λούλη, τον Άρη Σερβετάλη, τη Βίκη Παπαδοπούλου, τη Θάλια Ματίκα, τον Κώστα Κάπα, τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο. Χρυσές ελπίδες της γενιάς τους. Το ωραίο πάντερμα του παλιού με το καινούριο είναι μια σταθερή επιλογή του Χριστόφορου που από το 2003 και μετά είχε εκτός από το σενάριο και τη συνολική επιμέλεια κάθε παραγωγής. Ο ίδιος λίπος το κάνει γιατί είναι συγκεντρωτικός και τελειομανής. Και αλήθεια, ο τρόπος που αναζητά την τέλεια ομορφιά είναι σχεδόν αιμονικός. Από την επιλογή του χώρου και των σκηνικών μέχρι το μακιγιάζ, τα κουστούμια, τη φωτογραφία, το φωτισμό, το μικρότερο στο μεγαλύτερο κάδρο, τα πάντα στις δουλειές του υπηρετούν μια ιδανική σχεδόν, μη ρεαλιστική πραγματικότητα. Στους Παξούς ή στο Κολονάκι, στη Σύρο ή στο Λονδίνο ή όπου αλλού στείνει τις ιστορίες του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κάθε φορά επινοεί μια ζωή ομορφότερη από τη ζωή. Το ίδιο λίγο πολύ ισχύει και για τις ταινίες του. Αν μου έλεγε κάποιος πριν ένα χρόνο ότι θα βρισκόμουν σε αυτή τη θέση σήμερα, δεν το πίστευα. Οπότε θα πίστευα ότι θα μπουκάρανε στο σπίτι μου, τότε θα γνώριζε εσένα. Και προσπαθώ να κάνω μια κανονική κουβέντα προκειμένου να μην σκέφτεσαι πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Ναι, μα είναι. Το αν, όπως και το πιο πρόσφατο και βραβευμένο Ένας Άλλος Κόσμος, αν και γυρισμένα στην Αθήνα της κρίσης με σαφέστερο κοινωνικό προβληματισμό, είναι δύο φιλμ που άναψαν χρώματα στις γκρίζες γωνιές της πόλης. Το σημαντικότερο, όλα αυτά, οι έρωτες, οι ανατροπές, οι κορυφές και τα φινάλε έχουν το δικό τους ρυθμό, που ο Χριστόφορος ενορχιστρώνει αριστοτεχνικά σε μουσική. Οι μουσικές με τις οποίες επενδύει τα έργα τους, ο Πεν και Δήμητρα Γαλάνη, Μπόουι και Σοφία Βέμπο και Billie Holiday, έχουν τη δική τους σελίδα στο Facebook, φτιαγμένη από τους φανς του. Και είναι άξιες αναφοράς αφού λένε μια ιστορία κάτω από τις ιστορίες του. Με τα ίδια λόγια πάντα. Η αγάπη είναι το μόνο που μπορεί να μας σώσει. Και βλέποντας λοιπόν σκηνές από το παρελθόν μέσα από τα έργα σου, όπως είπες και θέλω να το πω, να ευχαριστήσουμε την Κάλια που μας κάνει αυτά τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις μικρές ιστορίες. Είπες κάτι που πραγματικά μου συμβαίνει το ίδιο. Βλέποντας σκηνές από το παρελθόν, σου έρχονται στο μυαλό το πώς ήσουν και πώς ένιωθες εκεί, εσύ, τότε. Ναι.
Αυτό το ίδιο πράγμα σκεφτόμαι και εγώ όταν βλέπω σκηνές από το παρελθόν. Και ειδικά με το ίντερνετ που υπάρχουν τα πάντα στο ίντερνετ. Ναι. Και είναι στιγμές που οι εικόνες που έχεις ξεχάσει και ξαφνικά τις βλέπεις. Και όλη εκείνη τη δεκαετία, όποτε βλέπω, εγώ θυμάμαι, ξέρω ακριβώς σε κάθε σκηνή, όταν μπορεί να μην θυμάμαι που γύριζα τη σκηνή, θυμάμαι όμως πως ήμουνα εκείνη τη μέρα που γύριζα αυτή τη σκηνή. Ποιος είχε ποιο πρόβλημα, τι γινότανε, πως ήταν στη ζωή μου τα πράγματα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Έτσι, συμφωνώ. Σαν να ξεφυλίζεις άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες είναι. Πες μου κάτι για τα έργα σου γενικότερα, ταινίες ή σειρές. Εσύ σε ιντριγκάρει πιο πολύ η ευάλωτη στα έργα σου να είναι οι άντρες ή οι γυναίκες? Καταρχήν, θεωρώ ότι οι ευάλωτοι είναι πιο πολλοί άντρες. Είναι. Ναι. Οι γυναίκες θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δυνατές και πιο έξυπνες. Σαν φύση και σαν φίλο, είστε πιο δυνατές. Πιο δυνατές, και εγώ πιστεύω ότι όταν χρειάζεται, ναι, μπορεί να είμαστε πολύ δυνατές και ας είμαστε από τη φύση μας το ασθενές φύλο. Όχι, θεωρώ ότι δεν είστε από φύση το ασθενές φύλο. Θεωρώ ότι μόνο μυϊκά είστε σαν δύναμη πιο αδύναμες, αλλά κοινωνικά είστε το ασθενές φύλο. Επί της ουσίας όμως, οι γυναίκες είναι ανώτερες. Το γυναικείο φύλο είναι ανώτερο του άντρα. Τέτοια λες και σε αγαπάνε πιο πολύ οι γυναίκες. Όχι, δεν το λέω γιατί για να με αγαπήσουν, το λέω γιατί καταρχήν η γυναίκα γεννάει. Ναι. Τέλος. Έτσι. Οπότε δεν συγκεντρώνομαι τόσο πολύ στο ποιος είναι ο πιο αδύναμος. Ευάλωτος. Εντάξει. Ναι. Άλλο το αδύναμος. Η κατάσταση. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, ναι, μ' αρέσει στις ταινίες σου, στα έργα σου γενικότερα, να βλέπω τον άντρα έτσι όπως μπορεί ο καθένας να νιώθει μέσα του, αλλά να μην θέλει να το εξωτερικεύει. Δηλαδή, να βλέπω τον άντρα ευάλωτο. Να βλέπω τον άντρα να έχει αδυναμία. Να βλέπω τον άντρα να χτυπάει πόρτες. Ναι. Όπως εγώ που χτυπάγα πάντα, ναι, πόρτες. Και λέγανε, ανοίξτε μου, σας παρακαλώ. Μ' αρέσει. Μα γι' αυτό και έχεις όλο. Δηλαδή, έχεις το μεγάλο σου κοινό για μένα. Δεν το έχω αναλύσει, αλλά πιστεύω ότι είναι γυναίκες. Ναι. Δηλαδή, τις γυναίκες πραγματικά τις πιάνεις τόσο πολύ. Κοίταξε, ο έρωτας ήταν πάντα το όχημα με το οποίο προσπαθούσα να επικοινωνήσω κάποια πράγματα. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, επειδή είναι μια κατάσταση προσωρινή, ναι, ο έρωτας, μας γίνουν όλες οι αδυναμίες. Δεν φτάνεις ποτέ στα άκρα. Είσαι, δείχνεις ποτέ αδύναμος στη σχέση σου, όταν, παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά και υποφέρεις. Γιατί σε έχω για εγωιστή, σε έχω ότι θα πλαντάξεις μόνο σου. Εγώ και αν δεν είμαι, το παίζω ότι είμαι. Και επειδή είναι και λίγο η ώρα της αλήθειας, πάρε το ναι ή όχι. Θα μου απαντήσεις ειλικρινά σε το πολύ 10 ερωτήσεις που έχουμε έτσι εδώ φτιάξει όλοι μαζί για σένα. Μάλιστα. Θα εντάξεις και τα δύο χέρια κάτω. Ναι. Αλήθειες όμως, ναι, ε. Ναι. Πρόσεχε. Ναι. Είπαμε, είσαι καλός στα ψέματα, ναι, αλλά αλήθειες τώρα. Πάμε. Θα εγκατέλειπες μόνιμα την Ελλάδα για μια μεγάλη καριέρα στην Αμερική? Αλήθεια. Μόνιμα. Μόνιμα. Ο για λίγο, το για λίγο μας το πες. Γι' αυτό σου βάζουμε μόνιμα. Πόσο μόνιμα? Θέλω να μου ορίσεις, τι, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια ή μόνιμα, μόνιμα, μόνιμα. Μόνιμα και να είσαι εδώ για διακοπές. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι το συζητάγαμε πριν και στις διαφημίσεις και μου λέει δεν μπορώ. Είναι άλλος τρόπος ζωής. Μπορώ για ένα διάστημα. Θέλω και Ελλάδα. Ναι, θέλω βασικά Ελλάδα. Μου το είπε δηλαδή τώρα και γι' αυτό και το λέω, τον υποστηρίζω ότι αλήθεια λέει στο όχι του. Λοιπόν, ήσουν καλός μαθητής στο σχολείο? Όχι. Πόσο κακός ήσουν? Όλο, είναι όλο, όλο. Κοπάνες έκανες? Δεν είμαι καταρχήν, για την ερώτηση, αλλά μου αρέσει. Καταρχήν, από τις βασικές κοπάνες που έκανε ήταν για να πάω στο στούντιο Άτα να κάνω casting. Αυτό το ξέρουμε. Εντάξει, λέμε κοπάνες γενικώς γιατί λες που όπως είμαι, ναι, δεν, ναι, θέλω, ναι, 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 αυτό δεν με ζωρίζει κανείς, πάω αλλού. Ναι. Έγραψες ρόλο για κάποια παλιά σου αγάπη που δεν το έμαθε ποτέ? Αλήθεια. Ναι. Καλά, μην μας πεις για ποια παλιά αγάπη, αλλά πες μας τουλάχιστον το ρόλο. Ή πιστεύεις ότι το καταλάβει? Θα το καταλάβουν άλλοι που δεν θέλεις. Ναι. Θα το καταλάβουν άλλοι που δεν θέλεις. Καλά, θα ρωτήσω στις διαφημίσεις για μένα τουλάχιστον. Έχεις προδοθεί από φίλο? Όχι. Από γυναίκα, φίλη, φίλη, όχι ερωτική σχέση. Όχι ερωτική σχέση. Όχι ερωτική σχέση. Όχι. Όχι. Γιατί να προδοθείς άμα δεν είναι από ερωτική σχέση και στις ερωτικές σχέσεις κιόλας η προδοσία είναι κάτι το οποίο είναι επίπλαστο. Δηλαδή λέμε με πρόδωσε, αλλά μετά από χρόνια όταν σου έχει φύγει λες εντάξει, δεν με πρόδωσε. Εσύ έχεις προδώσει κορίτσι? Δεν πιστεύω γενικά. Που είχες σχέση? Δεν πιστεύω γενικά στην προδοσία εγώ. Δηλαδή μου λες ότι πάντα ήσουν πιστός στη σχέση σου? Ναι. Αλήθεια. Με τρελάνεις τώρα. Αλήθεια σου λέω. Ναι, ναι. Επίσης δεν πιστεύω στην προδοσία. Πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος λέει ότι έχει προδοθεί,
Πιστεύω ότι έχει οδηγήσει τα πράγματα εκεί. Πιστεύω ότι είναι η τέξη του τάγκο. Εσύ αυτό δεν έχεις άδικο. Έχεις καλή σχέση με τον καθρέφτη σου. Ναι. Σε προσέχεις. Με προσέχω στο κανονικό. Δηλαδή, μην φανταστείς ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Προς το παρόν δεν έχει χρειαστεί τόσο πολύ, άρα ναι. Είσαι εγωιστής. Όχι. Αλήθεια. Πιστεύω αυτό. Γιατί. Δεν το πιστεύω αυτό. Θέλω να μου ορίσεις λίγο πρόσεξε. Τι ακριβώς. Δεν εννοώ ότι, ρε παιδί μου, είσαι... Ότι ρωτάμε δεν είναι τον άκρο. Ναι. Δηλαδή, εγωιστής μέχρι γαϊδουριάς. Αλίμονο. Όχι, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα. Είμαι ένας άνθρωπος που όταν δουλεύει ακούει πάντα τις απόψεις όλων γύρω του. Αυτό βέβαια, είμαι σίγουρη για σένα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Οπότε έχω πολύ ξεκάθαρο στόχο. Και στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους, με την οικογένειά μου, στη ζωή μου, όχι, πάντα τους ακούω. Πάντα θα κάνω πίσω, αν θέλεις κιόλας, σε κάτι που εγώ πιστεύω. Και μετά στο τέλος θα γίνει γύρω και θα ξαναπάμε εκεί πέρα που. Έχει ζηλέψει κάποιο ταλέντο φίλου σου? Όποιο ταλέντο. Μη σκέφτεσαι συνέχεια τα κινηματογραφικά τα δικά μας τώρα που συζητάμε. Ναι. Ναι. Μπορείς να μου πεις τι ταλέντο? Τι θα ήθελες, λέει, τι ζήλεψες? Κάποιον που τραγουδάει ωραία, κάποιον που παίζει ωραία, κάποιον που μιλάει πολλές γλώσσες, κάποιον που ρίχνει τα κορίτσια πολύ εύκολα. Τι ταλέντο μπορεί να έχει ζηλέψει? Το ταλέντο του να αγαπάς πάρα πολύ έναν άλλον άνθρωπο. Μεγάλη κουβέντα τώρα είναι αυτή. Πολύ μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Δεν θα την κάνουμε δημόσια όμως. Το σεξ έχει υπάρξει πιο σημαντικό από τον έρωτα στη ζωή σου? Γιατί, είσαι ειλικρινής, γιατί όμως? Συγγνώμη, το σεξ αν έχει υπάρξει πιο σημαντικό από τον έρωτα, δηλαδή... Το σεξ με τον έρωτα μαζί δεν πάνε. Το σεξ είναι και λίγο, δεν λες ότι έχω μία σχέση. Το σεξ είναι μια απόλαυση. Μπορεί να τη ζεις και με έναν άνθρωπο σήμερα και μπορεί με αυτόν τον άνθρωπο να το ξαναδείς ένα μήνα γιατί ξέρεις ότι περνάς πολύ καλά ερωτικά μαζί του. Αλλά τώρα επειδή είσαι πάρα πολύ πιεσμένος από άλλα πράγματα ή δεν νιώθεις καλά, δεν θες να είσαι σε σχέση. Άρα να ξανακάνουμε την ερώτηση. Ναι. Αν κοιμάμαι αριστερά-δεξιά πολύ εύκολα. Ας πούμε, ερώτηση. Ναι. Όχι. Όχι, Θα ήθελα να σου πω ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι όχι. Έχεις φάει ποτέ χιλόπιτα? Ναι. Ναι. Υπήρξε κάποιο από τα σεριάλ σου που έχει σοκάρει τη μαμά σου? Κάποιο έστω, ξέρεις, κάποιο θέμα μέσα. Δεν σου λέω όλο το σεριάλ πια. Όχι. Δεν μου έχει πει τίποτα, όχι. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε, σου είπα, δεν ήτανε δύσκολα σκεφτεί. Αυτό ήτανε μια κουβέντα μεταξύ μας ότι τι θα θέλαμε να ρωτήσουμε και να πάρουμε μια γρήγορη απάντηση από τον Χριστόφορο, χωρίς να τα αναλύσουμε πολύ. Πάντως πραγματικά αυτό το οποίο νιώθω ότι έχω πιάσει τον εαυτό μου μερικές φορές να, όχι να ζηλεύει, να εκτιμά ιδιαίτερα σε κάποιους ανθρώπους, είναι όταν βλέπω κάποιον που αγαπάει πάρα πολύ το άλλο του μισό, σαν να λέμε, αλλά αληθινά. Όμως, έτσι, το δείχνει είναι... κιόλας, το κάνει στην πράξη, όχι να το λέει. Να είναι ουσιαστικά, αγαπάω, ακριβώς. Αγαπάω, πεθαίνω. Και να, όχι να το φροτοφωνάζει. Όταν το βλέπεις, ναι, όταν το βλέπεις να υπάρχει ουσιαστικά, όχι κοινωνικά μόνο. Ναι, και τέτοια, ναι. Αυτό είναι κάτι που το εκτιμώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όπως και όταν βλέπω έναν άνθρωπο, ας πούμε, να είναι πολύ καλός μπαμπάς. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι πολύ αληθινές και δυνατές σχέσεις που όταν καλλιεργούνται σωστά, αμέσως το εκτιμάω πάρα πολύ. Εγώ να σου πω, άρχισα να σκέφτομαι ότι σε αυτή τη φάση κάπως έτσι το βλέπεις το θέμα του παιδιού μου. Ήταν η τελευταία σου ταινία που είδα πώς το έφτιαξες με γεγονότα που ζούμε όλοι πια γύρω μας. Ναι. Εντάξει, τα διαζύγια, οι χωρισμοί, αλλά πάντα να υπάρχει ένα παιδί, πολλά παιδιά. Ναι. Και έβλεπα τη σχέση που έκτισες στο έργο με το υποτιθέμενο γιο σου. Ναι. Και λέω, αυτός τώρα έγραψε κάτι που έτσι θα ήταν αν του συνέβαινε. Δηλαδή, αν είχε σχέση με μια γυναίκα και αποκτήσει ένα παιδί, δεν λέω πια γάμους και τέτοια, ο καθένας όπως θέλει το κάνει, αλλάξαν οι εποχές. Θα του γινόταν μέσα σε ένα μπάνιο και θα του βάραγε η γυναίκα του παίξει και θα του λυγεί. Λέω, έτσι θα ήταν ο Χριστόφορος. Αυτή ήταν η σχέση του με το παιδί του. Και αυτή ήταν η δράση του. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι δύο αγαπημένες μου σκηνές στην ταινία, σε μένα, και αυτές που εγώ χάρηκα την ώρα που τις έγραφα και την ώρα που τις γύριζα, ήταν οι σκηνές με τον Ματέο, με τον γιο μου, με τον Πιτσιρικά. Ήταν οι δύο, γιατί ήμουνα και οι δύο ρόλοι, ήμουν εγώ. Ήμουνα και ο μικρός εγώ. Ήσουνα και ο μικρός. Ναι, βέβαια. Το έχεις ζήσει έτσι σε αυτή την ηλικία, ήσουνα μικρούλης, δηλαδή μεγάλο. Πολύ πιο μικρός, πολύ πιο μικρός. Πολύ μικρούλης. Ναι. Αλλά μπορούσα να ταυτιστώ και με τους δύο. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή και εγώ έχω παιδιά,
μικρά και έχουν περάσει την αντίστοιχη κατάσταση που πέρασες και εσύ, δηλαδή το χωρισμό των γονιών τους. Θέλω να μου πεις, όσον αφορά εσένα, πιστεύεις τώρα που πια έχεις μεγαλώσει και μπορείς να αποκωδικοποιείς μόνος σου κάποια πράγματα, το ότι δεν έχεις προχωρήσει αυτό το κομμάτι της προσωπικής σου ζωής, παρακάτω μπορεί να σε έχει επηρεάσει από το χωρισμό των γονιών σου ως μικρό αγόρι? Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, όχι, αλλά θα μπορούσε. Ασυζητητή. Πιστεύω ότι πάντα σε κάπου στο βάθος και αυτό παίζει ρόλο. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι οι άνθρωποι όταν γεννιούνται και έρχονται σε αυτόν τον κόσμο, έρχονται με χαρακτήρα. Τα παιδιά του καθένα έχει δικό του χαρακτήρα. Βλέπεις αδέρφια που γεννιούνται, μεγαλώνουν στο ίδιο δωμάτιο και από μωρά έχουν το καθένα το δικό του χαρακτήρα. Ο τρόπος που μεγαλώνουν, η αγάπη που παίρνουν και όλα αυτά σίγουρα διαμορφώνουν πάρα πολλά πράγματα, και θετικά και αρνητικά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που σίγουρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας χωρισμός που να μην επηρεάσει ένα παιδί. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Άρα σίγουρα ίσως μέσα. Απ' την άλλη όμως ξέρεις τι θέλω να πεις, Βία Χριστόφορε. Ωραία αυτό που λες και προφανώς έχεις κάποιο. Καθόμαστε πάτωμα. Εγώ σίγουρα. Γιατί θέλω να είμαι και πιο κοντά και πιο βολικά. Ωραία. Και νομίζω πια ότι συζητάμε όχι τηλεοπτικά, αλλά ρε παιδί μου τα λέμε λίγο οι δυο μας. Απ' την άλλη όμως πιστεύεις ότι είναι σωστό να μένει ένα ζευγάρι μαζί που έχει παιδί ή παιδιά όταν η σχέση όχι απλά έχει τελειώσει, αλλά δεν είναι καλή? Τι είναι καλύτερο για τα ίδια τα παιδιά? Όχι, εγώ πιστεύω ότι το καλό για τα παιδιά είναι αυτό που είναι και πιο αληθινό. Και αν θέλεις τη δική μου την περίπτωση, θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός μέσα στην ατυχία αυτή, γιατί ένας χωρισμός, ό,τι και να κάνουμε, είναι κάτι πολύ δύσκολο για ένα παιδί. Ήμουν τυχερός που είχα δύο ανθρώπους που είναι και οι δύο πολύ καλοί άνθρωποι και το διαχειρίστηκαν πολύ σωστά. Άρα το πιο σημαντικό δεν είναι αν θα χωρίσει ένα ζευγάρι ή όχι. Είναι πώς θα χωρίσει αυτό το ζευγάρι από τη στιγμή που δυστυχώς θα χωρίσει. Ναι, ξέρεις κάτι όμως, αν το πάρουμε έτσι βάσει ποσοστών, συνήθως όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, είτε έχει παιδιά είτε όχι, είτε είναι από γάμο είτε είναι από σχέση, συνήθως ο ένας δεν το θέλει τόσο πολύ, οπότε αρχίζουν οι αντιδράσεις. Μπορεί και οι δύο να ξεκαταλαβαίνουν ότι η σχέση πάσχει, αλλά πολλές φορές ο ένας δεν είναι το ίδιο έτοιμος με τον άλλον για το επόμενο βήμα, οπότε επηρεάζεται και ο χωρισμός και γίνεται κακός. Ασυζητητή. Γι' αυτό θα έπρεπε οι άνθρωποι. Ωραία είναι τα πολιτισμένα, αλλά. Ναι, αλλά γι' αυτό θα έπρεπε οι άνθρωποι να είναι λίγο πιο συνειδητοί στο τι κάνουν. Δυστυχώς οι άνθρωποι, όταν είμαστε νέοι όμως, ο αυθορμητισμός, ο έρωτας, η ταχύτητα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία και το ζούμε με το πάθος. Έτσι ήταν και στη δική μου την περίπτωση. Σίγουρα επηρεάζει, σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά αυτό είναι η ζωή, αυτό οι αδυναμίες μας. Έτσι. Εφηβεία πώς είχες, ήσυχη? Εφηβεία είχα γύρισμα. Άρα είχες ήσυχη εφηβεία. Ήμουνα. Δεν είχες ξεσπάσματα, δεν σε έπιασε ένα εφηβεία σου καθόλου? Όχι, όχι, δεν είχα ξεσπάσματα. Είχα μια εφηβεία όπου ουσιαστικά στα 16 ξεκίνησα να δουλεύω. Ήξερα τι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Σίγουρα κάποια πράγματα, μεγαλώνοντας σε αυτή τη δουλειά, σίγουρα χάνεις κάποια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ήμουν από τα τυχερά παιδιά που ξέρανε τι θέλανε να κάνουν. Πάμε σε διαφημίσεις και πάμε πραγματικά στα παιδιά αμέσως μετά. Έτσι είναι. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τρέχει και εγώ πολύ σε ευχαριστιέμαι, αλλά δυστυχώς δεν έχω και πολύ χρόνο ακόμα για την ωραία μας κουβέντα, θέλω να μου πεις για την ταινία την οποία θα δώσεις τη φωνή σου. Ναι, είναι για την ταινία The Lego Movie, Batman Lego. Ναι. Και ήταν μια πρόταση που μου κάνανε από την Dunwear και το κάνουμε στο Power Music και το είχα ξανακάνει πολύ παλιά, τον Ηρακλή και το Bugs. Μια ταινία που μεταγλωτισμός είναι ουσιαστικά, που φτιάχνει την ταινία, είναι για παιδιά η ταινία και για μεγάλους. Και έτσι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία που εδώ και μια εβδομάδα κάνω. Και είναι πολύ ωραία. Είμαστε με τον Οδυσσέα τον Παπασπηλιόπουλο, με τον Φάνη τον Μουρατίδη, με τον Σιμαρδάνη. Είμαστε πάρα πολλοί.
Και γελάμε πάρα πολύ. Και είναι και ευκαιρία με τον Οδυσσέα ξαναδουλεύουμε μαζί, αυτή τη φορά σε καρτούν. Ναι, ναι, μετά τις λύπες και στις χαρές. Ναι. Μικρή σκηνή, στο είπα την πρώτη μέρα που όταν είχα δει την ταινία σου. Ναι. Αλλά πραγματικά, ναι, μέσα σε τόσο λίγο χρόνο να νιώθεις ότι ο άλλος πραγματικά είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Ακριβώς. Και είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Και είναι. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εμείς είμαστε απλοί θεατές. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που ήθελα και λίγο παραπάνω. Καλό ταξίδι, αγάπη. Καλή χρονιά να έχεις. Καλές γιορτές. Θέλω. Σύριαλ, ναι, μην μας ξεχνάς και εμάς, έστω και μικρό. Καθόλου, καθόλου. Θέλω καθόλου να μας βγάλεις τα δικά σου του παπακαλιάτικα. Δώσε μας λίγο, έτσι, βρε. Έτσι, μας έχεις τη δίαιτα τόσο καιρό, λοιπόν, με τις ταινίες. Λοιπόν, και περιμένουμε και την επόμενη ταινία έτοιμη στο μυαλό σου απλά. Και στο χαρτί, και στο χαρτί. Στο χαρτί, εντάξει, σιγά σιγά. Σε ευχαριστούμε, Χριστόφορε, στο καλό.